Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή τον βουλευτή Νομού Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Μπουρνού. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Τα αργήσαμε λίγο, αλλά νομίζω το προλάβαμε, γιατί έχουμε... Συγχωρείτε, ήμουνα σε ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, πιστεύω για την ίδια κουβέντα που θα κάνουμε και μαζί. Ακριβώς. Εγώ έχω ξεκινήσει να τα λέω από πριν. Έχουμε ένα γεμάτο 20 λεπτό για να συζητήσουμε για αυτό το φοβερό και τρομερό που έχει συμβεί από χθες, με την πολυδιοκτησία, με την ευαισθητοποίηση της κυβέρνησης, ώστε να φέρει άρον-άρον μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες τροπολογία στη Βουλή. Έχει ψηφοφορία μία ώρα το μεσημέρι, σωστά? Βεβαίως. Και τι πιστεύετε ότι θα γίνει, κύριε Μπουρνού? Θα έχουμε ντέρμπι. Όπως είπε, χτες εγώ κατέθεσα γραπτά στο Προεδρείο της Βουλής ως το μέρος αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ τα αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία, και μετά νομίζω μας καλύπτει όλους η δήλωση που έκανε στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευκλήρης Ζακαλώτος, που είπε ότι εμάς κανονικά το ένστικτό μας θέλει για να αποχωρήσουμε από αυτή την δυσόδη διαδικασία, αλλά επιλέξαμε να φέρουμε το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία ακριβώς για να φέρουμε στη Βουλή έναν τους κυβερνητικούς βουλευτές και να πάρουν την ατομική πολιτική ευθύνη, να τοποθετηθούν για το χάος που έχει επιφέρει η ευθεία πολιτική παρέμβαση του κ. Αυγενάκη στο ποδόσφαιρο από προχτές. Κύριε Μπουρνού, πιστεύετε ότι η χθεσινή διαγραφή του Θοδωρή Ζαγοράκη από την Ευρωομάδα του κόμματος είναι ένα έμεσο μήνυμα και προς τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, γιατί υπάρχει μια διαρροή ότι το Μέγαρο Μαξίμου, διαβλέποντας αυτό τον κίνδυνο των ενδεχόμενων διαρροών για τη σημερινή ψηφοφορία, έχει στείλει σαφές μήνυμα ότι αν δεν ταχθείτε με την κυβερνητική γραμμή, θα υπάρχουν διαγραφές? Είναι σαφές. Ήτανε προμήνυμα η διαγραφή του κυρίου Ζαγοράκη, και σήμερα και εδώ στους διαδρόμους Βουλής αυτό που διαρρέει είναι ότι το πρωθυπουργικό περιβάλλον έχει διαμηνήσει σε όλους τους βουλευτές ότι αν δεν υπερψηφίσουν την τροπολογία θα διαγραφούν. Είναι σαφέστατο αυτό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό. Περιμένουμε απλά να δούμε τι θα πράξουν και οι βουλευτές Πειραιά και οι βουλευτές της Βόρειας Ελλάδας. Θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά σε ό,τι αφορά τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ακόμα περισσότερο. Πάμε λίγο στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, την κυρία Αλίνα Μενδώνη. Ναι. Δήλωσε χθες ότι όταν απειλείται με διχασμό η ελληνική κοινωνία, η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση είναι στάση ευθύνης. Θέλετε να το σχολιάσετε λίγο αυτό? Η κοινωνία απειλείται από διχασμό από τι? Από κάποια φουρτούνα, από κάποιο φυσικό φαινόμενο? Η Νέα Δημοκρατία προκάλεσε το χάος στο ελληνικό ποδόσφαιρο από προχτές, το ήδη παθογενές επαγγελματικό ποδόσφαιρό μας, με την πολιτική παρέμβαση του κυρίου Αυγενάκη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τι εννοεί η κυρία Μενδώνη, πού το βρήκε τον εθνικό διχασμό, πώς προέκυψε? Εντάξει, δεν είναι εθνικός διχασμός, μην τρελαινόμαστε τώρα. Υπάρχει όμως ένα χάος, μια χαοτική κατάσταση. Υπάρχει ξεσηκωμένος κόσμος. Και είναι δυνατόν, επειδή ξεσηκώθηκε μια μερίδα φιλάθλων, είτε φοράει ασπρόμαυρα, είτε φοράει ερυθρόλευκα, είτε κυτρινόμαυρα, είτε πράσινα, είναι δυνατόν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες να έχουμε αυτό το αλαλούμ και κυβερνητικά? Μα προφανώς και δεν είναι δυνατόν, γι' αυτό και όλες οι αντιμαχόμενες πλευρές, αυτό είναι το κορυφαίο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, ότι όλες οι αντιμαχόμενες πλευρές από την πλευρά του ποδοσφαίρου έχουν αντιταχθεί στην τροπολογία. Και αυτό νομίζω αποτυπώνει την εικόνα αυτής της στιγμής. Αποτυπώνει το φαλιμέντο, την τεράστια αποτυχία των χειρισμών που έκανε ο κ. Αυγενάκης και φυσικά η κυβέρνηση. Γιατί ο κ. Αυγενάκης δεν δρά μόνος του. Έχετε δίκιο, γιατί καμία από τις αντιμαχόμενες πλευρές δεν είναι ευχαριστημένη. Ακριβώς. Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να αισθάνεται ευχαριστημένος θεωρητικά, γιατί είναι μια εξυπηρέτηση αντί για υποβιβασμό να πάρει σε αφαίρεση βαθμών. Δεν είναι όμως ευχαριστημένος ο ΠΑΟΚ. Ευχαριστημένος δεν είναι ούτε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντί για υποβιβασμό του άμεσου αντιπάλου του για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος βλέπει απλώς να αφαιρούνται κάποιοι βαθμοί. Υπάρχουν βέβαια και οι υπόλοιποι, σαν τον κύριο Κούγια για παράδειγμα, ο οποίος θέτει ένα άλλο ηθικό δίλημα. Δηλαδή, εμένα η δική μου ομάδα, λέει ο κύριος Κούγιας, που έχει εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία, μπορεί αυτή τη στιγμή να ξεπουληθεί σε έναν από τους τέσσερις μεγάλους με τον κίνδυνο της απλής αφαίρεσης βαθμών? Δηλαδή, να μου δώσει εμένα 15-20 εκατομμύρια ευρώ να κάνω τη δουλειά μου και απλά να μου αφαιρέσετε 5 βαθμούς και τι έγινε, εγώ έχω σωθεί, σωμένος, θα είμαι και πάλι. Και δεν είναι μόνο αυτό.
είναι ότι η τροπολογία έρχεται εν μέσω μιας υπόθεσης που βρίσκεται υπό εκδίκαση, πρώτη παρανομία. Δεύτερη παρανομία έχει αναδρομική ισχύ, 1η Ιουλίου του 19. Τρίτη παρανομία αντίκειται στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Και τέταρτον είναι αυτό που είπατε εσείς, που είναι το πολιτικό στοιχείο, ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει, αφού τα έκανε μπάχαλο με την πολιτική παρέμβαση του Αυγενάκη στη σύνθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και κατάλαβε μετά το χάος που προκάλεσε, επιδιώκει με αυτή την τροπολογία να έχει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, αλλά τελικά και ο σκύλος πεινάει και η πίτα θα δείψει. Διότι έτσι όπως διαμορφώνεται το κλίμα, τι θέλησε τώρα, ας μιλήσουμε ανοιχτά κύριε Παπαντώνη. Τι θέλουν να κάνουν με αυτή την τροπολογία? Θέλουν από τη μία να επικαλεστούν στη Βόρεια Ελλάδα ότι να βλέπετε εμείς σώσαμε τον ΠΑΟΚ και δευτερευόντως την Ξάνθη, αλλά όταν μαλώνουν οι ελέφαντες την πληρώνουν τα βατράχια. Έχετε δίκιο. Θέλουν λοιπόν από τη μία με την τροπολογία να επικαλεστούν μετά στους Θεσσαλονικείς ότι να κοιτάξτε εμείς σώσαμε την ομάδα σας και την ίδια στιγμή να επικαλεστούν στην ιδιοκτησία του Ολυμπιακού ότι να εμείς τους κόψαμε ξέρω εγώ 6 με 10 βαθμούς και σας δίνουμε το πρωτάθλημα, άρα γιατί φωνάζετε? Αλλά από ό,τι φαίνεται τελικά το πράγμα είναι πολύ βαθύτερο από αυτό, διότι καμία από τις πλευρές δεν δέχτηκε την τροπολογία. Σου λένε και οι δύο πλευρές ότι έτσι όπως έχει κληθεί η πόλωση και έχει ανάψει η πόλωση και με την κυβερνητική παρέμβαση, από τη μία πλευρά ο κύριος Βαρνάκης θέλει να δει υποβασμένο τον ΠΑΟΚ, σου λέει ότι είναι ρουσφετολογική τροπολογία, και από την άλλη ο ΠΑΟΚ που πιστεύει ότι είναι αθώος, γιατί εγώ δεν θα κάνω το αθλητικό δικαστή, εγώ σας λέω τι διαβάζω. Σου λέει, εγώ δεν θέλω καμία τροπολογία, γιατί με τροπολογία χαρίζεται το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, εγώ θέλω να πάμε με τον ισχύοντα νόμο στο δικαστήριο και να αποδείξετε και αν το αν έχετε στοιχεία και αν μπορείτε, ότι είμαστε ένοχοι. Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέμε και στο χωριό μας, lose-lose η κατάσταση για τη Νέα Δημοκρατία. Και όχι win-win όπως θέλει να το παρουσιάσει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Κύριε Μπουρνού, σαν πολλά δεν έχουν μαζευτεί τα τελευταία χρόνια με τον ΠΑΟΚ και τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Το λέω γιατί και προδιετίας, μέσα σε ένα βράδυ, ξυπνήσαμε με επιστροφή βαθμών. Το κυκλισμένο για τον τέρμι με την ΑΕΚ είχε γίνει με 35.000 πουλημένα εισιτήρια μέσα σε ελάχιστες ώρες. Και γενικώς έχω την αίσθηση ότι μάλλον αισθάνεται μια κάποια ασυλία, γιατί δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε φαινόμενα πολυιδιοκτησίας τόσο φανερά πλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, και εγώ δεν είμαι αθλητικός δικαστής για να το κρίνω, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία και με βάση την γνωμοδότηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι έχουν παρανομήσει, δεν έχουν μαζευτεί πολλά, πιστεύετε? Κύριε Παπαντώνη, εγώ γενικά δεν είμαι με κανέναν σε αυτό το βόρβορο των ολιγαρχών, και αυτή ακριβώς η αρρωστημένη κατάσταση έχει απομακρύνει χιλιάδες κόσμο από τα γήπεδα, βλέποντας και την πορεία των εισιτηρίων των ομάδων, έτσι. Απ' την άλλη δεν μπορώ να μην σχολιάσω πλάι σε αυτά που αναφέρατε εσείς, τα εξόχως προβληματικά, το γεγονός ότι εδώ είχαμε ένα χορηγό της Νέας Δημοκρατίας που 6 μήνες πριν τις εκλογές μίλαγε για πτώση της χούντας του ΣΥΡΙΖΑ και έχοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης στην ιδιοκτησία του έδωσε μάχη για να πέσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και τώρα απαιτεί την επιστροφή των γραμματείων του και φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολα ικανοποιημένος από αυτά που βλέπει να συμβαίνουν. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι με κανέναν, ούτε καν με τον ολιγάρχη που κάνει κουβάντο στην ομάδα που υποστηρίζω εγώ, που δεν είναι κανένας από τους δύο προαναφερθέντες. Η κατάσταση είναι πολλά χρόνια άρρωστη και σίγουρα αυτό που δεν πρέπει να γίνεται είναι έξτρα πολιτικές παρεμβάσεις που την κάνουν ακόμα πιο αρρωστημένη. Τη λύση δεν μπορώ να σας τη δώσω τώρα σε μια τηλεφωνική συνομιλία. Αυτή η πολύ ταλαιπωρημένη λέξη εξυγίανσης χρειάζεται πάρα πολλά βήματα για να γίνει πράξη. Αυτό που σίγουρα δεν χρειάζεται είναι ακόμη περισσότερες πολιτικές παρεμβάσεις. Και από αυτή την πολιτική παρέμβαση την τελευταία προχτές, διότι όταν αντικαθιστάς δύο από καιρό παρατηθέντα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ακριβώς τη στιγμή που η Επιτροπή θα ανοίξει το φάκελο ΠΑΟΚ Ξάνθη, με δύο μέλη της απολύτου εμπιστοσύνης που προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, με συγχωρείτε, αυτό είναι μια ομή πολιτική παρέμβαση.
Και φάνηκε και με την ψηφοφορία για το πόρισμα. Για το τι ψήφισαν οι εν λόγω δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιά. Αυτό όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά προκάλεσε χάος, έξτρα χάος. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάτσουμε και να γίνει μια αναλυτική κουβέντα για το εάν υπάρχει το περιθώριο, εάν, εγώ διερωτώ με έτσι ως φίλαθλος, εάν υπάρχει ακόμα το περιθώριο να αλλάξει αυτή η κατάσταση και μετά να δούμε το πώς. Γιατί πολλή κουβέντα γίνεται για το Brexit, για το ένα, για το άλλο. Το ζήτημα είναι πώς, ενώ από τη μία είναι σε ισχύ το περιβόητο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, από την άλλη θα μπουν τέτοιες δικλείδες θεσμικές που να μην επιτρέπονται ούτε πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη, επειδή συμφωνώ μαζί σας συνολικά για την παρουσία των ολιγαρχών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, πώς θα μπουν ακόμα πιο πολλές ασφαλιστικές δικλείδες, ούτως ώστε αυτοί οι κύκλοι που ταυτόχρονα κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, κατέχουν μεγάλες εταιρείες, κάνουν συμβόλαια και δουλίτσες με το κράτος, έτσι, αυτό είναι διαχρονικό φαινόμενο, να μπλοκάρονται από το να έχουν τέτοιου τύπου επιρροή και στα πολιτικά πράγματα. Κύριε Μπουρνού, θα σταθώ από αυτό που αναφέρατε για το χορηγό της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εκλογές. Είναι πραγματικά, έλεγα πριν συνδεθούμε, ότι μέσα σε 200 και κάτι μέρες από την 7η Ιουλίου, όταν και έγιναν οι εκλογές, έχει κατορθώσει, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να στρέψει εναντίον του τις δύο πλευρές που ουσιαστικά τον στήριξαν στη μάχη των εκλογών και έδωσαν αυτή την μεγάλη διαφορά κόντρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τη μερίδα φιλάθλων του Ολυμπιακού, που έβλεπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τακιμιάσει με τον Ιβάν Σαββίδη, να το πω έτσι λαϊκιστή, και ήθελε να επιστρέψει πίσω στα ενία ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, και τους λεγόμενους Μακεδονομάχους, με τη συμφωνία των Πρεσπών. Συμφωνείτε ότι πρόκειται περί κατορθώματος? Επειδή άκουσα αυτό που είπατε για το τακίμιασμα, θα σας πω το εξής, και καλώ όλο τον κόσμο που είναι οπαδοί όλων των ομάδων να το σκεφτούν λίγο αυτό. Στην τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε τρεις ομάδες να κατακτούν τα τέσσερα τελευταία πρωταθλήματα, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Αν αυτό δεν είναι ομορφιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έστω και αν είχε τεράστιες παθογένειες, αν αυτό όμως δεν είναι στοιχείο που βοηθάει το ελληνικό ποδόσφαιρο να ξανατραβήξει λίγο κόσμο κοντά του, τον κόσμο που έχει αειδιάσει και έχει φύγει, τότε τι είναι? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν όντως τα είχε τακιμιάσει όπως λένε και ισχυρίζονται διάφοροι κύκλοι με τον τάδε ή το δίνα ολιγάρχη, τότε ο τάδε ή ο δίνα ολιγάρχη, η ομάδα του θα σήκωνε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα επί ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως είδαμε τρεις ομάδες, επαναλαμβάνω, διαφορετικές να το κατακτούν σε τέσσερα χρόνια. Και αυτό νομίζω για μένα ως φιλαθλός είναι αυτό που θέλω να βλέπω στην μπάλα. Δεν είμαι από αυτούς που θέλω η ομάδα μου να κερδίζει ακόμη και αν σέρνεται. Δεν είμαι από αυτούς που θέλω η ομάδα μου να κερδίζει τα χαρτιά. Θέλω να βλέπω λίγο μπάλα, να το πω απλά. Και νομίζω ότι η συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου θέλει αυτό. Και απευθύνομαι ακόμη και στον οργανωμένο κόσμο του οπαδικού κινήματος να το καλοσκεφτεί αυτό που λέω. Κύριε Γιατί τελικά, ενώ η πλευρά του κυρίου Μαρινάκη προσπάθησε αυτά τα χρόνια να περάσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται εναντίον του Ολυμπιακού, εγώ θέλω να πω ότι από αυτά που γίνονται και εκ του αποτελέσματος και με βάση αυτό που σας είπα πριν για τους πρωταθλητές των τελευταίων χρόνων, η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στρεφόμενη πολιτικά ενάντια στον κύριο Μαρινάκη δεν στράφηκε εναντίον του Ολυμπιακού ούτε του κόσμου του. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να κατανοηθεί έστω και τώρα εκ των υστέρων. Κύριε Μπουρνού, αντιλαμβανόμαστε ότι το να ποδοσφαιροποιούμε και την πολιτική ενδεχομένως να έχει έτσι ένα κάποιο μεγαλύτερο ενδιαφέρον για πολύ κόσμο. Θεωρείτε ότι τελικά την επόμενη φορά που ως αιρετή της Λέσβου και των νησιών μας θα πάτε στην κυβέρνηση να διεκδικήσετε κάτι σημαντικό, σαν αυτό που διεκδικήσαμε τις προηγούμενες ημέρες και που διεκδικούμε ακόμα, για μια καλύτερη αντιμετώπιση ως προς το προσφυγικό με την αποσυμφόρηση των νησιών κτλ. Θα πρέπει να πετάξετε τα κουστούμια και να βάλετε κασκολάκια ποδοσφαιρικών ομάδων για να το καταφέρετε? Ωραία η ερώτηση και νομίζω ότι χτυπά στην ουσία του προβλήματος που βλέπουμε να εκτελήσετε και της κρίσης που βλέπουμε να εκτελήσετε από
από προχτές, είναι και αυτό κομβικό ζήτημα της παθογένειας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Είναι το ότι οι ιδιοκτησίες διαχρονικά των μεγάλων ομάδων, σας είπα, δρώντας επιχειρηματικά και στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης κυρίως, προσπάθησαν να επηρεάσουν την εκάστοτε πολιτική εξουσία και να τις θέσουν το δίλημα ότι ή θα πλέξουν σχέσεις διαπλοκής μεταξύ τους ή θα τους έχει απέναντι. Ενέδωσαν ως κυβερνήσεις και κάποιοι όχι. Ο κανόνας πάντως είναι ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε παρακάτω και στο μέλλον για μια βιωσιμότητα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου που θα ξαναφέρει τον κόσμο στο γήπεδο, πρέπει πια να μιλήσουμε για μεγάλες θεσμικές τομές. Δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι αυτές τώρα, γιατί εν βρασμό μιλώντας και εν μέσω κρίσης και λίγο πριν κατεβούμε στην αίθουσα της Ολομέλειας για την ονομαστική ψηφοφορία, αλλά χρειάζεται μια πολύ ειλικρινής και βαθιά κουβέντα που πρώτα και κύρια πρέπει να κάνει ο κόσμος που παρακολουθεί, φίλαθλοι και οπαδοί. Γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο και είναι τελείως νοσηρή αυτή τη στιγμή. Συμφωνούμε απόλυτα. Κύριε Μπουρνού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τηλεφωνική παρέμβαση. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Να είστε καλά. Γιατί έχετε και την ονομαστική ψηφοφορία σε πολύ λίγη ώρα. Χαρά μου να τα ξαναπούμε ξανά. Δεν ευχηθείτε καλή δύναμη σε μένα. Ευχηθείτε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καλή δύναμη γιατί... λοιπόν σε όλους. Έχουν γολγοθά μπροστά τους. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.